Τρία, δύο, ένα, action! Τι action, τέλος πάντων. Κουβέντα είναι. Λοιπόν, μάχημο καφενείο, επεισόδιο τρίτο. Εγώ με τον Αντώνη σήμερα, ο Βλάσης λείπει. Διακοπάρες, ζωάρα. Έχει πάει διακοπές. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Πολύ ατελείωτο. Διότι σηκώθηκε και έφυγε και το απαραίτητο είναι ότι δεν μας πήρε μαζί, όχι ότι πήγε διακοπές. Εντάξει, εγώ μπορεί και να μην πήγαινα, αλλά anyway. Όχι, που δεν μας πήρε. Λοιπόν, καλές διακοπές, Βλάση. Και πάμε να αρχίσουμε σήμερα με κάποια σχολιάκια που είχαμε κάτω από το προηγούμενο βίντεο. Υπενθυμίζω ότι είχαμε ξεκινήσει με το θεμελιώδες ερώτημα αν δουλεύουν τα παραδοσιακά. Okay. Και θα το συνεχίσουμε κάπως έτσι, πιάνοντάς το από κάποια άλλη πτυχή του. Okay. Όπως π.χ. πώς προβάλλονται τα παραδοσιακά ή πώς έχουν προβληθεί, τι βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο με τα σχόλια. Να ξεκινήσω καταρχάς από το φίλο μας, τον πολύ καλό μας φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει τι εννοούμε με την συμβαίνουν λέξη αυτά. Δουλεύει. Λοιπόν, τι εννοούμε με το δουλεύουν. Λοιπόν, έτσι όπως το έχω εισπράξει εγώ, φίλε Δημήτρη, αυτοί που λένε ότι δεν δουλεύουν, τα απαξιώνουν πλήρως, δηλαδή δεν σου λέει ότι δεν δουλεύει μέσα στο ring και δουλεύει απ' έξω ή ότι δουλεύει μέσα στο ring και δεν δουλεύει απ' έξω κλπ. Τα απαξιώνουν τελείως, τα βγάζουν τελείως άχρηστα τα παραδοσιακά στυλ. Δεν δουλεύουν πουθενά. Ότι δεν δουλεύουν πουθενά. Λοιπόν. Ίσως και να μην έχουν και πολύ άδικο με την εικόνα που υπάρχει γενικότερα. Και την οποία θα πούμε μετά. Αλλά θα τη σχολιάσουμε λίγο μετά. Χαιρετισμού στο φίλο Κουνφού Πάντα. Ο οποίος είναι και καλεσμένος για προπόνηση, όποτε ανέβει στην Αθήνα. Αφού γουστάρει παρέα, όποτε έρθει η Αθήνα, είναι καλεσμένος για προπόνηση. Λοιπόν, μαζί με το φιλαράκι του. Εννοείται. Και φέρε και το σκύλο, άμα θέλει. Έχω και εγώ έναν μούργο απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος Κώστας κάνει μια πολύ ωραία επισήμανση και λέει ότι αυτός που κάνει το παραδοσιακό να δουλεύει είναι το άτομο, ο ασκούμενος. Νομίζω ότι πάντα ήταν θέμα ατόμου. Πολλές φορές όμως το ξεχνάμε. Έτσι. Και ο φίλος Νίκος. Το ξεχνάμε ή κρυβόμαστε ή προσπαθεί κάποιος να κρύψει την ανικανότητά του πίσω από την εικόνα της τέχνης. Ότι φταίει το σύστημα. Ότι φταίει το σύστημα. Εγώ καλός είμαι, το σύστημα φταίει. Το σύστημα φταίει. Ναι. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν αρμενίζω στραβά. Ο γυαλός είναι στραβός. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Και ο φίλος Νίκος, ο οποίος κάθε φορά δίνει με τα πράγματα τα οποία γράφει, δίνει πάσες για καινούρια θέματα. Λοιπόν, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που γράφει ότι θα αναγκαστείς να παίξεις τον πυγμάχο πυγμαχία. Είναι για άλλο επεισόδιο. Εγώ εδώ διαφωνώ. Είναι για άλλο επεισόδιο. Είναι μόνο του. Θα συμφωνήσω διαφωνώντας να παίξεις τον πυγμάχο πυγμαχία. Δηλαδή, πώς το έχω στο μυαλό μου, έτσι όπως το ακούω, θα παίξεις τον πυγμάχο με το πολύ δυνατό του όπλο. Πού είναι τα χέρια. Ενώ, ας πούμε, μια στρατηγική, μια βασική στρατηγική του Wing Chun είναι που σου λέει ότι δεν θα παίζεις ποτέ τον αντίπαλο με το δυνατό του όπλο. Και δεν είναι μόνο το Wing Chun. Σίγουρα. Αλλά μιλάμε για την τέχνη. Για την τέχνη. Ποια είναι η τέχνη. Την τέχνη με κεφαλαία που δεν μπορούν να φανούν στο βίντεο, αλλά θα κάνω... Μιλάς τώρα για το Wing Chun. Φυσικά. Το Wing Chun είναι ακόμη σύστημα παραδοσιακών κινέζικων πολεμικών τεχνών. Οκ. Okay. Ειδικεύεται στην κοντινή απόσταση. Μπράβο και μέχρι και τι άλλο. Όλα αυτά με κεφαλαία. Οκ. Okay, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε πει να ασχοληθούμε λίγο πριν το βίντεο με το πώς προβάλλονται λοιπόν όλα αυτά και μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να το πάμε από κάπου. Πώς προβάλλονται λοιπόν τα παραδοσιακά. Από τα παραδοσιακά κινέζικα, όπως διορίσω, αυτά τα δύο που προβάλλονται περισσότερο απ' όλα είναι το Tai Chi, mm-hmm. για τον οποίο δεν γνωρίζει σχεδόν κανείς τίποτα πέρα από κάτι τύπου σε κάτι νοσοκομεία που κάνουν πέρα εδώ, σε κάτι πάρκα. Γνωρίζουν ότι είναι το θεραπευτικό. Μπράβο, τι καλό για υγεία κλπ. Και, ναι. και μαχητικά ελάχιστοι έχουν ιδέα τι είναι, τι πάει να κάνει. Mm-hmm. Και έχουμε και το πολύ πολύ προβεβλημένο, ίσως το πιο διαδεδομένο στυλ κουνφού στον κόσμο. Η τέχνη που λες και εσύ και αυτά, το Wing Chun. Ναι. Λοιπόν, η προβολή τους ξεκίνησε μέσα στο σινεμά. Μπρους Λι, μετά ήρθε και ο Ντόνι Γιεν μετά από δύο δεκαετίες, πόσο ήρθε, και τρεις. Και βάλε. Τρεις δεκαετίες και ανανεώθηκε πάλι, πολύ υπαρκτό ενδιαφέρον για το στυλ. Ναι. Λοιπόν, πώς προβάλλεται. Έχει προβληθεί σωστά. Και όχι μόνο το Wing Chun, γενικά τα Κινέζια.
Ποια είναι η γνώμη σου, γιατί και εσύ ασχολείσαι με το στυλ. Γενικά νομίζω ότι τα Κινέζικα έχουν προβληθεί πολύ λάθος λόγω των ταινιών. Αυτός είναι ο σκύλος. Και βγαίνει η καμπάνα. Μια χαρά είμαστε. Λόγω των ταινιών που πάντα θέλανε να δείξουν ότι πετάνε, δεν πέφτουν ποτέ. Ένα πολύ σημαντικό. Είναι ένα και δέρνει 10. Είναι ένα και δέρνει 10. Για okay, πλάκα και μετά κάνει 10. Τίγρης και Δράκος που έκανε ένα πολύ μεγάλο μπαμ. Όλη την ώρα πετάνε. Ναι, είναι ταινία. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος. Αυτός που το βλέπει δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που βλέπει είναι μια ταινία. Ναι, εντάξει, το πέταγμα καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται. Αλλά. Το πέταγμα καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται, αλλά. Όταν βλέπει τον άλλο να δέρνει 10. Και 10 τώρα δηλαδή. Ας πούμε από την ταινία. 10 μαυροζωνάδες καρατέκα. 10 μαυροζωνάδες καρατέκα, λες και είναι τώρα τίποτα κούκλες, ας πούμε, ακίνητες. Okay. Ναι, έχουν κάνει κακό γενικά οι ταινίες, ειδικά στο Wing Chun. Έχουν κάνει πολύ μεγάλο κακό. Ας πούμε, ο ένας να δέρνει τους 10 ή σε κάποια άλλη φάση της ταινίας ή της πρώτης, της δεύτερης, δεν θυμάμαι, που σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκπαιδεύει τους εργάτες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το story. Ναι. Εκπαιδεύει τους εργάτες, κάνουν ντουλιστές, τους δέρνουν. Πολύ, πολύ λάθος εικόνα. Όπως πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άλλο πράγμα, αλλά δεν μπορώ να μην το σε ρωτήσω. Δεν μπορείς να απομονώσεις 10 τεχνικές από ένα παραδοσιακό, να τις διδάξεις σε κάποιους και να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα. Δεν λέω στον ένα μήνα. Άμεσα. Να ορίσουν ένα χρόνο. Άμεσα. Ένα χρόνο. Ναι, και να κάνουν κάτι, ρε παιδί μου, να κουνάνε λίγο τα χέρια τους. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι δεν ορίζουν τον ένα χρόνο ως άμεσο. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω πριν, γιατί το είδα και στη τηλεόραση της προάλλες, πριν καμιά εβδομάδα, Karate Kid. Πόσο πιο λάθος εικόνα μπορεί να αποκτήσει κάποιος για τις πολεμικές τέχνες. Για ποιο λες συγκεκριμένα, ποιο σκηνικό. Για όλα. Για όσα παίζει ο Ντάνιελσαν, καλά, ειδικά τα πρώτα. Ο Φλόρος, ο Βουτυροπεπές, ο Δεν έχω εκπαιδευτεί ποτέ στη ζωή μου, ο Δεν είμαι τραμπούκος, η Ειρήνη, καταφέρνει με προπόνηση τύπου. Σφουγγάρισμα και βάψιμο. Ναι, βάφω φράχτη και κόβω τα μπονσάι, να δείρει τον τραμπούκο που κάθεται και λιώνει στην προπόνηση, που βγαίνει έξω και παίζει ξύλο, που έχει την πρόθεση να δείρει. Και πάει και τον δέρνει. Άρα δηλαδή, και βγάζεις λοιπόν το πολύ ωραίο συμπέρασμα, βγάζει μάλλον κάποιος που το βλέπει. Ναι, ότι δεν θα κάνω προπόνηση. Μπράβο. Θα πω θα βοηθήσω και τον πατέρα μου στο βάψιμο. Και μετά τελείωσε. Βαστάτε ντουρκι τα άλογα. Θα πάω και τσακίσω όλους. Και θα δίνω κάποιον. Θα δίνω τον τραμπούκο. Έτσι. Ο οποίος έχει επαφή με τα αντικείμενα, παίζει ξύλο όλη την ώρα. Ναι. Ξέρει πώς δουλεύουν οι τεχνικές και πώς δουλεύουν. Είναι κολοπέδι. Θα δίνω το κολόπεδο. Και θα πάρω και το κορίτσι. Λοιπόν. Και μετά ξεφτύλα. Κάτι άλλο που σου έρχεται από σινεμά. Από σινεμά πολλά μου έρχονται. Απλά σίγουρα οι ταινίες βοηθάνε στο να προβληθούν οι τέχνες. Από τη μία πλευρά. Από τη μία πλευρά. Σίγουρα δημιουργούν και πάρα πολύ λανθασμένη εντύπωση από την άλλη. Όπως επίσης μια ταινία δεν είναι ιστορική πηγή, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο. Π.χ. Wing Chun. Ναι. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, ψηλά, ημικυκλικά, περιστροφικά και εγώ δεν ξέρω τι είδους λακτίσματα, δεν έχει. Αν είχε, θα τα έχει στις φόρμες. Δεν έχει. Οκ. Okay. Εντάξει, είναι όμως και τα πάντα στις φόρμες. Κάποια πράγματα λείπουν από όλα τα στυλ. Δεν βλέπεις κάποιες τεχνικές, κάποιες φορές οι οποίες δεν υπάρχουν και αυτούσιες. Ή υπάρχει μια πολύ μικρή ιδέα στη φόρμα και μετά να πεις το ολόκληρο story. Αναφέρεσαι κάποιο συγκεκριμένα. Έχω στο νου μου κάνα δύο πραγματάκια, αλλά από άλλα στυλ και όχι από Wing Chun. Δεν ξέρω για τα άλλα. Όσον αφορά το Wing Chun, αν εξαιρέσεις μία κλωτσιά που είναι στην κούκλα, που βγαίνει υπό προϋποθέσεις και φυσικά δεν είναι ημικυκλική ούτε στριφογυριστή, δεν έχει ψηλά λακτίσματα. Τύπου Taekwondo, τέλος πάντων. Okay. Ναι. Δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο ότι ο Ντόνι Γιέν στην ταινία το κάνει. Και αφού το κάνει ο Ντόνι Γιέν στην ταινία, το Wing Chun το έχει. Άμα ξεκαθαρίσουμε ότι το ένα είναι Hollywood, πρέπει να δείχνει και κάτι όμορφο, γιατί οι κακές γλώσσες λένε ότι το Wing Chun δεν είναι και πολύ όμορφη σαν τέχνη. Καλά, τώρα άμα μιλήσουμε αντικειμενικά, εννοείται ότι δεν είναι όμορφο. Εδώ έχουμε αετούς, έχουμε γρανούς στο κουνφού, έχουμε πουλιά πετούμενα, βλέπεις φόρμα να πούμε και πας και γράφεις την επόμενη μέρα στη σχολή και μετά πάει δεις το Wing Chun, τι να δει.
Συγγνώμη, παιδιά. Να δεις τη τετράγωνη λογική, την αποτελεσματικότητα προσωποποιημένη σε απλά πραγματάκια. Anyway. Ναι, αλλά η αισθητική δεν έχει να κάνει. Θα το συνεχίσουμε άλλη φορά. Θα συνεχίσουμε άλλη φορά του ακομού μας. Έτσι, σε ειδικό επεισόδιο για το Queen's Uno που θα γίνει okay. Ο χαμός. Έχω ξεχάσει το θέμα που ξεκινήσαμε να μιλάμε. Το πώς προβάλλονται. Και πώς μετά προβάλλονται. Είναι και οι άνθρωποι. Δηλαδή, έτσι. Είδαμε τις ταινίες. Ναι. Και μετά έρχεται η προβολή μας στον άνθρωπο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ακούς ότι. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε στην ταινία μετά άρχισαν κάποιοι να το υποστηρίζουν. Μπορείς να δεις 10, μπορεί να δεις 5, μπορεί να τα βγάλεις πέρα από οτιδήποτε. Και με λίγη προπόνηση. Και με λίγη προπόνηση. Αυτό και είναι χωρίς γυμναστική. Και χωρίς γυμναστική, δηλαδή. Δηλαδή, μπορείς να γίνεις μάχημος, μπορείς να γίνεις αποτελεσματικός. Κάνοντας πράγματα που δεν τα κάνει κανένας άλλος. Τι εννοώ. Πες το. Τι εννοώ. Δεν μπορείς να γίνεις μάχημος, αποτελεσματικός, με δυνατά χτυπήματα, κάνοντας μόνο φόρμες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η φόρμα δεν σε κάνει καλό μαχητή. Σε κάνει καλό τεχνίτη, ναι. Μπράβο. Δεν σου γυμνάζει κάτι άλλο. Ναι. Okay. Μέρη, σου, ναι. Δείχνει, σου δίνει έναν δρόμο. Δεν σου λέει ότι έτσι θα τον βαδίσεις και τέλος. Πρέπει να βάλεις και άλλα πράγματα μέσα. Σίγουρα. Απλά είναι δομικό στοιχείο προπόνηση. Μην φανεί ότι απαξιώνουμε τη φόρμα. Δεν τα απαξιώνουμε. Όχι. Είναι το Α. Ναι. Είναι η βάση. Ναι. Σου μαθαίνει κινησιολογία. Τουλάχιστον στο δικό μου στυλ, στο Hungar, σου γυμνάζει κιόλας διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι και κάτι επιπλέον αν θες να γίνεις καλύτερος. Να σου πω κάτι. Πώς το καλύτερος. Άμα θες να γίνεις αποτελεσματικός. Απέναντι σε έναν ζώρικο τύπο. Γιατί το άλλο που ακούω εγώ στις σχολές και από τη μία συμφωνώ, αλλά στην πράξη βγάζω καντήλες. Ειδικά στο Wing Chun. Τι σου λένε. Παίρνουμε πάντα σαν δεδομένο ότι αυτός που έχουμε απέναντί μας είναι καλύτερος σε όλα από εμάς. Τέλος. Είναι εκπαιδευμένος, είναι καλύτερος. Okay. Δύσκολο. Ε? Δύσκολο. Δεν είναι πάντως το μόνο πιθανό. Υπάρχουν και χειρότερος. Ας το πάρουμε σαν δεδομένο ότι είναι καλύτερος. Ναι. Okay. Και ακούς πάνω στην προπόνηση, σου δείχνει ο άλλος την παπάντζα και σου λέει τώρα μαθαίνουμε απέναντι σε μια χαζή επίθεση να κάνουμε μια χαζή άμυνα. Εντάξει, άντε να το δικαιολογήσω αυτό για τον αρχάριο. Μετά από 5 χρονιά συνεχίζει και ακούς το ίδιο όμως. Απέναντι σε μια χαζή επίθεση να κάνουμε κάτι αντίστοιχα χαζό κι εμείς. Και τα ακούς. Και συνεχίζει και συνεχίζει και δεν βλέπεις απέναντι σε κάτι πιο εξειδικευμένο τι να κάνω. Τι να κάνω ρε Σύφου. Όπου το εξειδικευμένο να πούμε ότι κάποτε, όταν, επειδή έχω και μια ηλικία έτσι, λοιπόν, όταν ξεκινάγαμε εμείς δεν ήταν και τόσα πολλά τα παιδιά που κάναν πολεμικές τέχνες. Τώρα όμως με όλη αυτή την ανάπτυξη των μαχητικών σπορ, του σπορ καράτε, του τέτοιου αυτά, υπάρχουν άνθρωποι, πολλά παιδιά πλέον και είναι μια υπαρκτή πιθανότητα να σου έρθει μια... και με την πυγμαχία και με το kickboxing. Είναι πολύ πιθανό να σου έρθει το κορσέτα και, με το και να σου έρθει κάτι της προκοπής και να λες «Ωχ Παναγία μου, να σου έρθει άσο δύο κροσέ λόου και να πεις τώρα αυτό ήταν κάτι... Κάπου το έχω ξαναλεί αυτό. Ήταν μια χαζή επίθεση και απλά εγώ δεν πρόλαβα να βγάλω μια χαζή άμυνα. Ήταν κάτι που το έχω δει μόνο στο K1 και πίστευα ότι γίνονται μόνο στα ring αυτά. Κάτι θα ρωτήσω το Σύφου. Και θα πας στο Σύφου και ο Σύφου θα σου πει «Μα είσαι βλάκας, δεν θα έπρεπε να μείνεις εκεί, θα έπρεπε να φύγεις». Και πώς το καταλάβω ότι έπρεπε να φύγω. Δεν παίζει ρόλο πώς θα το καταλάβεις, το θέμα είναι τι σου λέει ο Σύφου. Εντάξει. Okay. Ή ξέρω εγώ, ναι, είσαι βλάκας, αλλά σου κάνω εγώ ιδιαίτερα να μάθεις πώς να αντιμετωπίζεις το low kick που δεν έχω δει ποτέ ζωή μου και πώς γίνεται. 35, 40, 50 ευρώ, σε καμιά κοσαριά ιδιαίτερα θα σε κομπλέ. Και βγαίνεις έξω και αντιμετωπίζεις και το πουακάω, άμα κουστάρεις. Να πω εδώ όμως κάτι, ότι δεν απευθυνόμαστε σε άτομα, έτσι αυτή τη στιγμή δηλαδή, δεν κατηγορούμε κάποιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά περιγράφουμε νοοτροπίες και καταστάσεις. Ναι, που δυστυχώς... Και αυτό το οποίο θα... Δυστυχώς το έχει, συγγνώμη διακόπτω, ναι, το έχει πλειοψηφία, ειδικά στο Wing Chun. Το ξέρεις καλύτερα το χώρο. Έχουν μπερδέψει λίγο την προπόνηση, τη θεωρητική, την μαχητικοτεχνική, της φυσικής κατάστασης. Κάποιους άλλους τους βλέπεις και θα τους έλεγες απλά από την builders, που δεν έχουν καμία σχέση με Wing Chun, δεν έχει καμία... Να δεις κάποιον και να είναι έτσι στο Wing Chun, δεν χρειάζεται να κάνει Wing Chun, δεν μπορεί να κάνει Wing Chun αυτός ο άνθρωπος, όχι δεν χρειάζεται. Μπερδεύουν τη σωματοδιάπλαση με την προπόνηση στο Wing Chun. Κάποιοι άλλοι είναι πολύ δυνατά πυρούνια
Οπότε αυτοί πώς θα δικαιολογήσουν τώρα, δεν μπορούν να κουνηθούν για να κάνουν προπόνηση. Δεν θέλει προπόνηση το Wing Chun. Η τέχνη του τεμπέλη. Δίνεις πόνο έτσι. Ναι. Δίνεις πόνο, ζωγραφίζεις. Ναι. Προχώρα. Η τέχνη του τεμπέλη. Αυτή είναι η ταμπέλα του Wing Chun. Η τέχνη του τεμπέλη. Γιατί σου λέει δεν θέλει προπόνηση. Δεν θες προπόνηση για να γίνεις καλός στο Wing Chun, να γίνεις γρήγορα αστέρι. Με το που ξεκινήσεις έτσι είσαι. Έχουν ακουστεί πάντως, το έχω ακούσει και εγώ ότι στη ζωή μου, ότι κάνοντας ένα χρόνο με 2-3 φορές τη βδομάδα και κάνοντας μόνο φόρμες. Χαλαρά, ε. Ναι, και χαλαρά και λίγο κάποια πράγματα κτλ. Έχεις γίνει αξιόμαχος. Ναι. Έχεις γίνει αξιόμαχος. Κρίμα. Ναι. Κρίμα. Ξέρεις κάτι, δεν κατηγορώ τόσο αυτούς που το λένε. Όσο, ούτε εγώ τους κατηγορώ. Όσο αυτά τα γυδάκια που πάνε και το πιστεύουν. Να σου πω κάτι, εδώ έχω ένσταση. Δηλαδή, fast food, χάπια δυνατίσματος. Πώς θα δυνατήσω ενώ τρώω 5 πίτσες στην καθισιά μου. Πώς θα δυνατήσω. Δεν θα ράψω το στόμα μου φυσικά. Θα πω και θα πάρω χάπια δυνατίσματος. Ούτε θα ξεκινήσω γυμναστική. Λοιπόν, μου δίνεις πάσα μου να πω κάτι άλλο. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν ως γυδάκι από αυτούς που τα πιστεύουν και να σου πω γιατί. Όταν ασχοληθήκαμε, τώρα πια είναι αλλιώς τα πράγματα. Όταν ξεκινήσαμε και στη δικιά μου ηλικία και πιο παλιά ακόμη, μπήκαν σε ένα πεδίο, κάτσε, το οποίο δεν γνώριζε κανείς. Τι σημαίνει κουνφού, τι σημαίνει. Κανείς δεν το ξέρει. Στην πραγματικότητα, στο βάθος του που είναι. Γιατί δεν τα λέγανε. Περίμενε. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Ναι. Εγώ επειδή σε ξέρω, για ποια εποχή αναφέρεσαι. Αναφέρομαι όταν ήμουν εγώ 20 χρονών, μιλάμε τώρα για 80. Δεκαετία 80. Δεκαετία 80. Λοιπόν. Οι πιο παλιδικά δεν τα ξέραν, εμείς ξέραμε τίποτα ανθυπολεπτομέρειες σε σχέση με αυτά που ξέρουμε τώρα. Έτσι, ουσιαστικά δηλαδή το μόνο στυλ από αυτά που κυκλοφορούν τα διάσημα είναι που ξέρεις τι έγινε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία τον Brazilian Jiu-Jitsu που είναι καινούργιο. Μόνο σε αυτό. Σε όλα τα άλλα λοιπόν δεν είχες ιδέα. Δεν ήξερες γιατί μίλαγες. Οπότε, ό,τι και να σου λέγανε, έβλεπες και λίγο τις ταινίες και λίγο αυτό και άρχισε να το πιστεύεις. Κάποια στιγμή, βέβαια, κάποιοι άνθρωποι τα βάλαν κάτω και σου λέει κάτσε ρε φίλε, κοινή λογική. Έτσι. Κοινή λογική. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ με ελάχιστες ώρες προπόνηση έχει βρεθεί το υπερσύστημα που θα δέρνω 10 άτομα στην καθησιά μου, χωρίς να σηκώνω μόρφιο. Λοιπόν. Χωρίς να υδρώνεις. Χωρίς να υδρώνω. Λοιπόν, και να το συνεχίσω και να το πάω εγώ και πιο πέρα. Ότι μιλάμε για πολεμικές τέχνες. Οι βασικές αρχές του πολέμου εφαρμόζονται πλήρως και στις παραδοσιακές. Και τι εννοώ. Να πω ένα παράδειγμα. Λέμε για τα στυλ. Λοιπόν, ποιος έχει κάτι να αναλύσει, πόσοι μάλλον κάτι να αναλύσουν, κάτσε ρε φίλε, αυτό το στυλ για ποιο λόγο φτιάχτηκε και πού στοχεύει. Μιλάμε για μια περίοδο ανάπτυξης, Αντώνη, 500 ετών, χιλίων. Λοιπόν, τι πρόβλημα είχαμε, αναπτύσσουμε το τάδε στυλ. Αν λοιπόν ένα στυλ έχει βγει για το τάδε πρόβλημα, πάει να πει ότι είναι επίκαιρο εφόσον ισχύει το τάδε πρόβλημα. Και τώρα και σήμερα. Η έννοια της προσαρμογής δεν ισχύει. Δηλαδή, η έννοια της προσαρμογής μπορεί να γίνει από αυτούς που κάνουν το στυλ. Άμα θέλεις δηλαδή το στυλ να επιβιώσει, δεν πρέπει να το προσαρμόσεις στις τωρινές ανάγκες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι άλλο. Δηλαδή, ότι πρέπει να ξέρεις να κάνεις Wing Chun, μιας και λέμε γι' αυτό. Ότι είναι στυλ κοντινής απόστασης. Ναι, οκ, okay, έχει λύσεις και για τις μεγάλες αποστάσεις. Ναι, αλλά άλλο έχω λύσεις και άλλο που ειδικεύομαι. Και άλλο ποιο είναι το φόρτε μου, που είμαι καλύτερος θεωρητικά. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, όπως και τα άλλα στυλ είναι έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι να είναι πάρα πολύ δυνατοί και η πρώτη επιλογή να είναι Wing Chun. Και στο λέω ευθέω. Έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να εκμεταλλευτείς τη δύναμή σου. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα στυλ στην οποία και... να εκμεταλλευτείς πολύ καλύτερα τη φυσική σου δύναμη. Ή βλέπω κάτι ψηλούς οι οποίοι τώρα έχουν ένα χέρι 4 μέτρα και δεν κάνουν ένα στυλ μακρινής απόστασης ή μέσης. Πρέπει να φτάσει κοντά. Γιατί να φτάσει κοντά, αφού στα 4 μέτρα έχει. Να πάει να ρίξει και μια κλωσιά, ειδικά με κανένα βήμα, στα 6. Αστειεύομαι φυσικά. Λοιπόν. Αλλά νομίζω ποια είναι το νόημα. Και πας να κάνεις στυλ κοντινής απόστασης όντας σε 2 μέτρα άνθρωπος. Γιατί όχι. Τόπα. Γιατί δεν είναι το πλεονέκτημά σου από τη στιγμή που έχεις πολύ μακριά χέρια. Ναι, αλλά λίγο σκέψη προς το μέλλον. Οκ, okay, κάποιος που είναι... Ναι, για να σου δείχνει τώρα. Εκπαιδεύεσαι, γι' αυτό εκπαιδεύεσαι. Γι' αυτό εκπαιδεύεσαι, ακριβώς. Γι' αυτό εκπαιδεύεσαι. Αλλά κάποιος που είναι πολύ δυνατός. Οκ, okay, ωραία. Ναι, θα είναι δυνατό στα 20, στα 30 σίγουρα, στα 40 βεβαίως, στα 50, μετά θα ξεκινήσει μια φυσιολογική φθορά. Εννοείται, μας όλα ξεκινάει η φθορά. Ναι, δεν θα έπρεπε, εκείνη τη στιγμή δηλαδή που θα ξεκινήσει η πτώση, θα κάνει ο άνθρωπος. Θα αλλάξει στυλ τότε. Τότε δεν αλλάζεις ούτε στυλ, ούτε τίποτα. Μα να σου πω Εάν είσαι 30 χρόνια και κάνεις χούγκαρ, τι θα πεις.
Τέλος, η δύναμη από τους μυς μου στέρεψε, οπότε δεν μπορώ να ρίχνω τις ματσόλες μου, τις τυγρίσιες. Κάτσε να πάω σε κάτι που είναι πιο παραδοσιακό. Όμορφο. Δεν έχει μόνο δύναμη. Τουλάχιστον από τα στυλ που έχουν δύναμη, που εκμεταλλεύονται τη δύναμη. Έχει και τα άλλα πράγματα μέσα. Η μετάβαση δηλαδή είναι πολύ πιο ομαλικά, τη γνώμη μου, από ό,τι φαίνεται. Επειδή φαίνεται δύσκολη. Και να σου πω και το πιο βασικό. Το πρόβλημά σου είναι να φας ξύλο στα 60. Το πρόβλημά σου είναι όταν κυκλοφορείς να φας ξύλο, δηλαδή στα 20, στα 30, στα 40. Πότε κυκλοφορείς, τότε είσαι εκτεθειμένος στον δρόμο. Στα 60, δεν είναι. Στα 60, φίλε, είσαι δουλειά σούπερ μάρκετ. Και κοιτάς να δεις πώς θα πάρεις τη σύνταξη. Γιατί σου υπογράφει κανείς ότι στο σούπερ μάρκετ δεν θα στην πέσουνε. Ναι, αλλά στα 60. Στα 60 τα προβλήματά σου είναι άλλα. Δεν είναι η πολεμική τέχνη, για μένα. Ότι το πρόβλημα. Όχι, πότε θα μου τυπέσουνε, όχι, κάτι δεν βλέπω καλά και μου έρχεται το κακό, δεν έχει ηλικία. Okay. Okay. Ναι, εντάξει, γενικά αυτό ισχύει, σαφώς. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για αυτό που λες για το βλέμμα στο μέλλον. Απλά άποψη. Λοιπόν. Λάθος προβολή. Λάθος προβολή. Τον στυλ. Λάθος προβολή των στυλ. Εννοείται λάθος υποστήριξη από τους εκφραστές και τους εκπαιδευτές των στυλ. Ο καθένας του προσαρμόζει ανάλογα με το τι μπορεί να κάνει ο ίδιος και όχι με το τι ισχύει. Είμαι bodybuilder, είμαι τόσος, είμαι κομματιασμένος. Προπόνηση, κάνε βάρη εκεί πέρα και γίνε να μην χωράς να περάσει την πόρτα. Καλό είναι, ωραίο σώμα. Ναι, ωραίο σώμα, δεν είναι, αλλά οκ, ενδεχομένως να μην μπορείς να τα καταφέρεις και πολύ στον κουνιτσούνο αυτό. Καλά, ναι, αυτό. Είσαι καλοφαγάς, έτσι. Θεριακλείς, ρε παιδί μου, και σ' αρέσουν οι μεζέδες. Δεν θέλει προπόνηση στο Wing Chun. Οκ. Τι άλλο να πω τώρα. Πολύ, ο καθένας το κόβει και το ράβει στα μέτρα του. Και φυσικά βρίσκει και τους αντίστοιχους μαθητές. Οκ. Εγώ αυτό που θα έλεγα πάντως, και το λέω σπουδματισμό έτσι, δεν το λέω να πάω να πιστέψτε μη, αυτό που λέω εγώ ισχύει και κάτι τέτοιο. Α, τώρα μου ήρθε. Πες το να μην κοπείς. Ναι. Πριν που σε ρώτησα για το ποια εποχή αναφέρεσαι και για το ότι διαφωνείς με τον όρο γιδάκια. Ναι. Εν μέρη διαφωνώ δηλαδή. Φίλε, εν έτη 2019 δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας σαν το σκυλί στα μπέλη. Α, βρήκα αυτόν και μπήκα. Στην εποχή του ίντερνετ ζούμε. Κάτσε και ψάξε, γκούγκλαρε. Μπράβο. Μπορεί πληροφορία να γίνει, υπάρχει μπορεί να παντού. Γίνει ξεχωριστό θέμα, πληροφορία υπάρχει παντού. Εγώ αυτό που δεν βλέπω να υπάρχει και το βλέπω μάλλον από λίγους όσο παρακολουθώ, είναι το να βάλουμε κάτω και λίγο την κοινή λογική. Δηλαδή, τι δουλεύει, πώς δουλεύει. Με κοινή λογική σαν λαός. Γιατί δεν μιλάω σαν λαός, μιλάω τώρα στους πολεμικοτεχνίτες. Και χτυπάς, αυτό εδώ πέρα θα έχει το χτυπήσω πιάσει. Λοιπόν για να κλείνουμε κιόλας γιατί τραβάει το περιλέκτη θα έχει γίνει αυτό. Έτσι, λοιπόν, ας βάλουμε κάτω λίγο και την κοινή λογική να σκεφτούμε κάποια πράγματα ρε παιδιά. Ναι. Αυτό, κάποια βασικά πράγματα. Δεν έχουμε κοινή λογική σαν λαός για να το σκεφτούμε, οπότε... Ας αποκτήσουμε σαν άτομα. Λοιπόν, σαν άτομα είμαστε γαμάτα. Okay. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Να τα αφήσουμε, πόσο τράβηξε τώρα αυτό. Πόσο? 25. Ούτε, okay. Ούτε εμείς δεν θα μας δούμε. Οκ. Δεν τρέχει τίποτα. Ωραία. Χαιρετούμε. Θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε με τον Σταύρο στο επόμενο. Στο επόμενο θα έχουμε και το Βλάση μαζί για να διαφωνούμε τρεις, να μην διαφωνούμε μόνο δύο. Έτσι. Πολύ τέλεια. Και... Ιχνευτέ ομάδα. Λευτέρη Κρόκ μαζί μας τα τεχνικά θέματα από ομάδα Ιχνευτέ. Έτσι. Γεια σου Λευτέρη. Και τα λέμε. Τα λέμε.